Παίρνω πακέτο. Αμάρε, Βιβί. Ρίξε και κανένα καλό μερίμαξες. Εσύ, χρυσό μου, μόνο με τη Χριστίνα ευχαριστία σε παιχνίδι. Αλήθεια, καλέ, τι γίνεται αυτή η Χριστίνα? Πες μας εσύ, βρε Σάσα, που μπαίνω βγαίνει στο σπίτι της. Γιατί εμείς, όπως ξέρεις, δεν πηγαίνουμε. Είμαστε ανεπιθύμητες. Από την πεθερά της στη βλάχα. Αλλά εγώ και να με καλούσανε, δεν θα πήγαινα, εκεί μέσα μυρίζει λιβάνι. Εγώ την τελευταία φορά που πήγαμε κεράσανε κόλυβα. Τι κάνει λοιπόν η Χριστίνα? Τι να κάνει, μωρέ, φούριες έχει τώρα με την κόρη της. Και με τον κόμενο της κόρης της. Α, ως διαλυθεύει ότι της κουβάλισα τον κόμενο μες στο σπίτι. Ποια σου τα πρόλαβε σένα? Συνάντησα τυχαία τη Βερνικού στο Βασιλόπουλο, στα Αλλαντικά. Εσύ, Σάσα, μου τον είδες, αυτό να είναι. Τον είδα που να μην τον έβλεπα. Για λέγε πως είναι για τη Βερνίκου, μου τον περιέγραφε και έτρεμε. Ένα σας λέω, αν ήμουν στη θέση της Χριστίνας δεν ξέρω τι θα έκανα. Ένα τέτοιο τεκνό να κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι μου και να το έχει η κόρη μου να το γεύεται. Και θα τον βούταγες, μωρή, από την κόρη σου? Όχι, θα τον άφηνα. Ειδικά με είχε κόρη την Τωρίτα. Άστε, αληθεύει ότι τον έχει και γεσμένο. Η Βερνίκου το πρόλαβε και αυτό? Όχι, Καρανάσιο, τη βρήκε την ίδια μέρα στο Βασιλόπουλο στα Ψαρικά. Κοίτα, βρε, τη χάνω που δεν πάω να ψωνίσω μόνη μου και στέλνω τη Φιλιππινέζα. Τι άλλο σου είπε η Καρανάσιο, για λέγε. Συνάντησε, λέει, την Τωρίτα στην Πατριάρχου Ιακίμ και την κυνηγούσε η Μουρλή με ένα σπρέι να τη βάψει τη γούνα. Ποια γούνα, τη Ρενάρ? Όχι, την Τζιτσιλά που φόραγε στα κούλουμα. Επάελο, λάθηκε το κοριτσάκι. Έλα, μωρέ, έχει μπλέξει με αυτού του οικολόγου. Τι είναι καλοί οικολόγοι, κάτι σαν του σατανιστέ? Σχεδόν, μόνο που αυτοί δεν τρώνε κρέπες. Επίτε μου, δεν είναι αμαρτία να τα έχει αυτή η παλαβή με τέτοιο γκόμενο? Ήθελα να ξέρω η Χριστίνα τι λέει για όλα αυτά. Τι να λέει, μωρέ, η Χριστίνα, δεν την ξέρει. Δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Αχ, δεν χάρηκε αυτό το κορίτσι τίποτα στη ζωή του. Τίποτα δεν χάρηκε. Μικρή παντρεύτηκε. Ευτυχώς μικρή χείρεψε, αλλά της έμεινε μανάτη Ακρόπολη. Ας ήμουν εγώ στη θέση της. 10 χρόνια χείρα και με την εργοστασιάρα δικιά μου. Έχει και γριά μερτικό. Έννοια σου και θα την είχα παρκάρει εγώ τη γριά. Όσα τη Χριστίνα. Ωραία, παντρέψει τουλάχιστον την Τωρίτα να ηρεμήσει. Σιγά μην πάνε για γάμο. Γιατί, τι έμαθες? Η Καρανάσιου μου είπε ότι στο τένις κλαμπ το έχουν σίγουρο πως θα χωρίσουν. Βγήκα. Ανάθεμα την καντεμιά μου. Μοιράζεις. Όπω. Για πέστε μου κάτι, βρε κορίτσια. Με το βιβλίο της Ζιάννα Ζατέλη, τι κάνατε? Αχ, εγώ έφτασα σελίδα 120 και μετά πήρα βάλιουμ. Ατέλειωτο, παιδί μου, ατέλειωτο. Τόσες σελίδες χωρίς ούτε μια εικόνα. Πρέπει όμως να το διαβάσουμε. Εγώ το έδωσα στην κόρη μου να μου ετοιμάσει μια περίληψη. Στο είπα ξεκάθαρα. Αν θες να δεις Μύκονο φέτος το καλοκαίρι, θα μου κάνεις αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, ένα σας λέω. Η Χριστίνα το διάβασε όλο. Αχ, δεν χάρηκε αυτό το κορίτσι, δεν χάρηκε. Και δεν μου λέτε, ο γαμπρός τι δουλειά κάνει? Τον προσλάβανε εδώ και 2 μέρες στο εργοστάσιο. Ανάγκη που έχει αυτός. Πάντως, πρέπει να τον δείτε. Μου φαίνεται, Βιβί μου, ότι πρέπει να ανηφορήσουμε προς Χαλκίδα. Αμαύρε, Σάσα, μου μοίραζε. Καλά, ντε.